Είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά οι περιοχές του ορεινού όγκου, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας της λάθρας όγκου μεταναστών οι οποίες έρχονται στη χώρα μας. Οι ροές αυτές έχουν πάρει ανεξέλεγκτες και ήδη διαχειρίσιμες πλέον προεκτάσεις. Πραγματικά, οι κάτοικοι ζουν ένα δράμα, ειδικά τη νύχτα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που πολλές φορές φτάνει να είναι και μεγαλύτερος από τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν καταστροφές της περιουσίας, υπάρχουν βιαιότητες μεταξύ απέναντι στους πολίτες, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι. Πέρα από τις καταστροφές των υποδομών που δέχεται ο Δήμος. Γνωρίζετε ότι και πριν και η Δημοτική Αρχή και σήμερα και μάλιστα σε μεγαλύτερες διαστάσεις οι υποδομές έχουν πάρα πολλές καταστροφές στις υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν απαραίτητα μέτρα. Είναι λυπηρό πραγματικά οι κάτοικοι να ζουν ανασφαλείς. Να ζουν ανασφαλείς πάνω στα ορεινά χωριά. Ο κόσμος αυτός πολλές φορές σε ορισμένους οικισμούς είναι γυρασμένος. Και δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία. Η κατάσταση είναι τραγική. Δέχουμε συνεχώς τηλέφωνα από τους συγγενείς τους. Δέχουμε τηλέφωνα οι οποίοι όσοι έχουν τη δυνατότητα παίρνουν τους συγγενείς τους στις πόλεις. Οι άλλοι δυστυχώς που αδυνατούν, οι συγγενείς τους μένουν στα χωριά. Και είναι σε κίνδυνο. Και είναι σε κίνδυνο διότι όταν οι αντίξωες καιρικές συνθήκες, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι πεινασμένοι και διανύουν χιλιόμετρα, το αίσθημα της αποσυντήρησης γεγονός δεν γνωρίζουμε πώς θα διαδράσουμε. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις από τους κατοίκους των οικισμών που έχουν αναφερθεί σε μένα ότι διέρχονται 100 και 200 ή κατά άτομα τα οποία κατά ομάδες έχουν κάνει στρατόπεδα έξω από τους οικισμούς. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση απερίγραπτη. Μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συμβαίνει σε ένα οργανωμένο, συγκροτημένο κράτος. Εμείς θέλουμε σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα και να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει ανεργία, μπορεί να υπάρχει φτώχεια, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να ζήσουμε ασφαλείς. Είναι ανεξέλεγκτη η είσοδος. Απαιτούμε σήμερα, στέλνουμε ένα μήνυμα και ζητούμε από την πολιτεία να πάρει εδώ και τώρα μέτρα επιτήρησης, φρούρησης των συνόρων, γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλο διαστάσεις που έχει πάρει η είσοδος, η λάθρα είσοδος των μεταναστών. Είναι υποχρέωση της πολιτείας αυτό το αίσθημα της ασφάλειας να μας το παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε αυτόν τον τρόπο θα απαιτήσουμε. Εγώ πραγματικά, σαν Δήμος μαζί σας, έχω ήδη αναθέσει σε νομικούς για καταστροφές ή για αυτή την κατάσταση να σταματάνε τον πολίτη με την απειλή του μαχαιριού, να τον κατηβάζουν κάτω, να τον δέρουν με χεροπέδες ή να δέχονται επιθέσεις δάσκαλοι ή να έχουμε καταστροφές υπηρεσίες. Θέλουμε απλά ότι πλέον τα περιβόλια δεν καλλιεργούνται διότι λιλατούνται. Τα ιδρυφικά δίκτυα, ο κύριος Αντιδήμαρχος γνωρίζει πόσες φορές επιμονήμαι βάσει ώστε συνεργεία δεν κάνουν τίποτα άλλο να δίνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Και έχει μεγάλη διαφορά γιατί ορισμένοι μου λένε ότι άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζει το σοκί και η παλεύρια περιοχή δεν αντιμετωπίζει το μέγεθος που αντιμετωπίζει ο ορεινός όγκος. Ο ορεινός όγκος, γιατί εκεί στενεύουν τα πράγματα και όλος ο όγκος αυτών των ανθρώπων που έχουν εισέλθει τη λάθρα στη χώρα μας διαπερνάει από αυτούς εδώ τους οικισμούς. Από το μικρό Δέλιο, από το Σιδηρό και από όλους από Γουνικό, Ρούσα κτλ. Μαυροπλήση, Χόρυβος. Αν θα σας μιλήσουν οι πρόεδροι που συνεχώς είμαι σε μια επικοινωνία, να σας πούν την τραγική κατάσταση. Περνάω από την Κυριακή και πραγματικά είναι αραδιασμένη κατά μήκος της οδού. Οδηγάω και κινδυνεύω να παρασύρω άτομα. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για άτομα μέχρι 30 χρονών, οι οποίοι να ζήσουν το όνειρό τους, ακόμα και στο χειμώνα, με ένα χιόνι που έπεσε, είχαμε 5 σωρούς. Έχουμε βρει μέσα στην περιοχή
της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου Σοφλίου 5 άτομα. Αυτή την ημέρα ο κύριος Πλευγαλίδης μπορεί να σας πει ότι είχαν κάνει κατάληψη το κοινοτικό κατάστημα και τα καφενεία. Είχαν μπει, χτυπούσαμε τις πόρτες, μιλάμε για μεγάλο αριθμό, 100-200 άτομα που πατούν σε κάθε χωριό. Είχαμε σας διακόπτω και απόψε, πάλι τα ίδια γίνεται στο χωριό αυτή τη στιγμή. Πάλι τα ίδια γίνεται. Εμείς πρέπει αυτή την εικόνα να τη μεταφέρουμε. Να τη μεταφέρουμε και να πετύσουμε από το κράτος να λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε ότι εδώ το Σουφλί, η πόλη του Μεταξού, δεν μπορεί να γίνει αποθήκη κατασκευμένων οχημάτων. Δεν μπορεί εδώ, ενώ υπάρχουν δύο συνοριακά τμήματα, να μην παρέχεται η ασφάλεια. Θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι υλικοτεχνικές υποδομές. Θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα. Να δοθούν άμεση λύση. Και η λύση είναι μία. Αποτροπή από τα σύνορα όλων αυτών των ατόμων που δεν έχουν υποπροστασία, προσφυγική ή κάποια άλλη ιδιότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Θα πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια στην περιοχή μας. Το αίσθημα της ασφάλειας επιβάλλεται να επανέλθει στην περιοχή μας. Εδώ πέρα γράφει ψήφισμα διαμαρτυρίες από το πρόβλημα διαχείρισης λαθρομεταναστών στον Ερνό Όγκο Δήμου Σοφλίου. Δεν είναι μόνο ο Ερνός Όγκος και δεν είναι μόνο σε εμάς αυτό. Περιγράψατε μια κατάσταση. Συμφωνούμε. Δεν φέρατε όμως τίποτα στο τι θέλετε να ψηφίσει. Να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι αυτή. Πρέπει να πούμε ότι εγώ έτοιμασα μια πρόταση ψηφίσματος για το προσωπικό, στο οποίο αναλύω στο πρώτο μέρος γιατί υπάρχει, νομίζουμε γιατί και πώς υπάρχει, και δεύτερο δίνουμε κάποιες προτάσεις. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις υπάρχουν και αυτά που έχετε πει. Αν το δείτε γενικά, είναι 6-7 σημεία. Από ποιον και πώς θα απαιτήσουμε. Το τελευταίο που λέει, η κυβέρνηση, η περιφέρεια και η τοπική διοίκηση οφείλουν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα. Έτσι. Έχουμε υπηρέσει την περιφέρεια. Έχουμε υπηρέσει το κράτος γενικά για να λειτουργήσει σωστά. Πρώτο. Δεύτερο. Σε μια από τις εμφανίσεις σας δίνετε και μια πρόταση που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Λέτε ότι αν οι αρμόδιοι αδυνατούν να μας το πούν ή να μας εξασφαλίσουν, δεν ξέρω τι ακριβώς, το πούν διαφορετικά ο Δήμος θα οργανώσει, διαφορετικά ο Δήμος θα οργανώσει τους πολίτες του να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία τους. Τι προτείνετε εδώ πέρα, με ποιο τρόπο ο Δήμος θα οργανώσει τους πολίτες για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Μέσα από αυτά τα σημεία μπορεί να οργανωθεί πιο σωστή λειτουργία για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που δεν έχουμε μόνο εμείς. Σχεδόν σε όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει εισρωή μεταναστών και προσφύγων υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα, ναι, τα καταλαβαίνουμε, αλλά θα θέλω να μου απολύσετε και στο τελευταίο. Εγώ βασικά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς ψήφιση, θα διαμορφωθεί ακόμα και από τις δικές σας προτάσεις, θα διαμορφωθεί το ψήφισμα και από τις προτάσεις των... Ναι, αυτό μας μοίρασε. Θα γίνει κάποια επιτροπή τώρα, δηλαδή. Θα διαμορφώσουμε λίγο το τι ακριβώς θα διάρκει το ψήφισμα. Το πώς θα κινηθεί, τι γραμμές θα έχει. Υπάρχει κάποια κοινά. Το οποίο θα διαμορφωθεί και θα σας γνωστοποιηθεί η κρίνη μου, εντάξει. Μπορώ να πάρει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ζητήσω από την πολιτεία περισσότερα μέτρα, δηλαδή περισσότερη ασφάλεια. Εκεί πάνω ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Δηλαδή αν θα εμφανιστεί περιπολικό, στρατός, να πάρει λίγο τα πάνω του κόσμου δηλαδή. Περισσότερη ασφάλεια. Και θέλω ας πούμε να δώσουν το λόγο στους κατοίκους που κατέβηκαν για αυτό το θέμα. Όσοι θέλουν να μιλήσουν, να πούν τα αυτά που βιώσαν, θα μου δώσουν αυτά τα πρώτα χρόνια. Ευχαριστώ. Να πω. Ναι.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγο να καταλάβετε λίγο πιο αναλυτικά ακριβώς τι συμβαίνει πάνω στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει στον ορεινό, ειδικά στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Μέχρι τώρα έχουν γίνει και γίνονται διάφορες κλοπές, διάφορες κλοπές από μηχανήματων. Πρόσφατα γνωρίζετε όλοι, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, έχει καεί ένα στάβλος με 300 μπάλες μέσα. Άνθρωπος έχει πάθει μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον 5-6 χιλιάρικα. Αυτά που σας ανάφερα έχουν γίνει μόνο στο Σιδηρό. Τα ίδια, ίσως χειρότερα, γίνονται και στα άλλα τα χωριά. Δήμαρχε, θα ήθελα, αν γίνεται μια ενημέρωση, επειδή ακούστηκε κατά καιρούς και λέξει hot spot. Έχουμε επίσημα εμείς κάποια ενημέρωση σαν Δήμος ότι υπάρχει πρόταση από το κράτος να δημιουργήσει hot spot στο Δήμο μας. Πρέπει να ξέρετε ότι το στρατόπεδο του Μεγάλου Βερολίνου είχε λειτουργεί. Έτσι, υπήρξε μια διαρροή από εκεί και πέρα, γινόταν συνεχώς εργασίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπήρξε μια διαρροή ειδικά στους κατοίκους που ανατάσσεται στους κατοίκους του Μεγάλου Βερολίνου, ότι εκεί πρόκειται να έρθει ο κύριος υπουργός για να δούνε περαιτέρω εάν θα γίνει hot spot την περιοχή εκείνο το στρατόπεδο. Αυτό οπωσδήποτε και αναστάτωσε δικαιολογημένα την τοπική κοινωνία. Δέχτηκα αρκετά τηλέφωνα, οπότε παρευρέθηκα προκειμένου να ζητήσω διευκρινήσεις και να διαπιστώσουμε αν αυτή η πληροφορία είχε βάση αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο κύριος υπουργός δεν προσήλθε στο στρατόπεδο, βεβαίως είχε όμως την ευγένεια και την καλοσύνη να με δεχτεί, να με τηλεφωνήσει και υπήρξε μια συνάντηση για 10 λεπτά εδώ στη Λέσκη του στρατού. Εκεί με βεβαίωσε, τον εξέφρασα εγώ την αντίθεση των κατοίκων και οτιδήποτε άλλο και μου είπε ότι δεν θα γίνει hot spot στο Μεγάλο Βέλιο. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και καλό πραγματικά και την τοπική κοινωνία να είναι σε ετοιμότητα, διότι με την εξαπλίωση που έχει επιτευχθεί πραγματικά στο λαό, με τα hot spot υπάρχουν διάφορα κυκλώματα ή δηλιαστικές προτάσεις για δημιουργία τέτοιου είδων υποδομών. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετα, δηλαδή αρνητικοί και δεν έχουν θέσει τέτοιες προτάσεις. Από εκεί και πέρα, ως προς μία διατύπωση που είπα ότι ο Δήμος θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, κύριε Μετά. Ο Δήμος υποχρεούται να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προστατεύσει τους πολίτες του. Να σας μιλήσω για πόσες περιπτώσεις που έχουμε. Όλα αυτά είναι νομικής φύσης. Ασφαλώς και τα πάμε. Ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα πάμε. Και να σας πω και κάτι, ότι κάτι κάνουν παράβαση καθήκοντος. Κάποιοι έχουν την υποχρέωση να μας παρέχουν, το είπα και το επαναλαμβάνω, το αίσθημα της ασφάλειας. Το αίσθημα της ασφάλειας είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Και αν δεν μας το τηρήσει, ασφαλώς θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αυτές οι ευθύνες θα αναζητηθούν είτε πολιτικές είτε υπηρεσιακές κι αν είναι. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε, σας το επαναλαμβάνω. Εγώ έδωσα μία δέσμευση ότι τα αυτοκίνητα τέλος Ιανουαρίου πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή εδώ της πόλης του Μεταξού. Και παντού σε όλα τα δάση υπάρχουν στρατόπεδα, έχουν στήσει μαγειρία. Μαγειρία κυριολεκτικά που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι συντίζονται. Και δεν είναι τυχαίο, σήκωσα πραγματικά ανάστημα γιατί αυτό θέλει μεγάλη δύναμη. Και να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε αντίθετα σε πολλά, αν θέλετε, συμφέροντα, έτσι, με κυβερνητικών οργανώσεων και ατόμων οι οποίοι είναι σε όλο αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, να υπέρει την νομιμότητα και ειδικά έχει μεταφερθεί στον ορεινό όγκο η όλη διέλευση αυτών των ατόμων. Λέω ξεκάθαρα ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι υποχρεούνται αμέσως να έρθουν εδώ, να εξετάσουν τα θέματα όλα αυτά με τις τοπικές κοινωνίες, να συζητήσουν και να λάβουν τα προστατευτικά μέτρα. Η δήλωσή μου, η αναγκαία μέτρα δεν έχει καμία σχέση να αντικαταστήσω το κράτος. Ποτέ δεν υπήρξα, ξέρετε πολύ καλά ότι ήμουν άνθρωπος χαμηλών τόνων, αλλά και πολύ καλά εφαρμοστής του νόμου. Έτσι, δεν θα ξεφύγω και δεν θα κάνω ακραίες συμπεριφορές. Αλλά θα πρέπει όμως να τονίσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι την υποχρέωση που έχουν της ανάληψης της ασφάλειας μπορούμε ελεύθερα και
και της προστασίας της ζωής μας και της περιουσίας, αυτή η υπεύθυνη όπου και να είναι, σε πολιτικό επίπεδο, σε υπηρεσιακό, εγώ δεν θα διστάσω να συγκρουστώ. Να συγκρουστώ και να μην γίνω αριστός προς όλους αυτούς, αλλά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Έχω υποχρέωση και σεβασμό στους ηλικιωμένους, ειδικά στα άτομα τα οποία σήμερα αδυνατούν και βρίσκονται εδώ στο σπίτι του σπιτιού τους κλεισμένοι και φοβισμένοι. Θα τους πω ότι εδώ υπάρχει κράτος, υπάρχει ασφάλεια και μπορούν να βγουν έξω και μπορούν να βγουν το καλοκαίρι οι συγγενείς τους και να παίξουν μαζί τους, να χαρούν αυτές τις στιγμές, τις ανθρώπινες στιγμές που σιγά σιγά από αυτές τις περιοχές στερούνται. Αυτή την προσπάθεια, αυτή τη δέσμευση, αυτή η Δημοτική Αρχή θα την τηρήσει και θα τηρήσει να απομακρύνει όλα αυτά τα οχήματα τα οποία έχει γίνει αποθήκη. Όχι λοιπόν στην αποθήκη των οχημάτων, των κατασκευμένων, αλλά όχι και στις ανθρώπινες ψυχές που θέλουν να κάνουν hot spot. Στη Θράκη όχι τέτοια παιχνίδια. Και θα πω ότι οι μαυροφύσιοι πόρεμοι που μπορώ να αντιπροσωπεύσω εκεί αυτά τα δύο τα χωριά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μπορώ έχω την αντίφωνη δήμαρχη και πιστεύω να μ' ακούνε όλοι. Είναι καθημερινά μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. 15-20 άτομα, 50 άτομα μας έχουν τύχει, 70 άτομα πεινασμένοι. Βρεγμένοι, κουρασμένοι, με έχει καλύψει δήματα. Τα περισσότερα με έχει καλύψει αυτά που λέμε. Και θα του ταΐσουμε και θα του δώσουμε το νερό και τον καφέ του και τα πάντα. Τι θα κάνουμε, να του αφήσουμε να πετάνουν. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι λίγα τα άτομα, εγκατελειμμένα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Τι να κάνουν, στα εγκατελειμμένα, θα βρουν καταφύγιο. Βρεγμένο είναι. Πεινασμένο, κουρασμένο. Θα πει μέσα στα σπίτια τα εγκατελειμμένα. Επειδή είναι λίγα τα άτομα, θα ήθελα περισσότεροι. Φρούρισε σε εκείνα τα χωριά, γιατί είναι εγκατελειμμένα τελείως τα σπίτια. Ένα σπίτι εδώ, ένα είναι στην άλλη γειτονιά. Και να βοήθεια να φωνάξει κάποιο, δεν θα τον ακούσει, πιστεύω, κανείς. Βγαίνουμε, μερικά άτομα κάνουμε περιφρούρηση. Δεν είμαστε κατατήλοι αρμόδιοι όμως, ούτε τα όπλα να πάρουμε, ούτε να βγούμε να πολεμήσουμε αυτοί. Είναι άλλοι αρμόδιοι. Έχουμε όπλα όλοι στα σπίτια μας, αλλά έχουμε για το κυνήγι όπλα. Όχι για να βγούμε να πολεμήσουμε τους ανθρώπους. Αυτά είχα να πω και αυτά ήθελα να πω. Και αφού παίρνουμε τηλέφωνο στην αστυνομία, δεν έρχονται να τους πάρουν. Παιδιά, λέει, δεν μπορούμε. Δεν μπορούν, κόψει έχω ένα άτομο στην κοινότητα, δεν μπορεί να έρθει να τον πάρουν. Δεν έρχονται να τον πάρουν. Τι να κάνω εγώ. Για πες μου εκεί με το χειμώνα, που ήταν ο χειμώνας, όταν ήταν το πολλά άτομα μέσα στην καφενεία ήρθαν βρεγμένοι, μέσα στην κοινότητα άτομα, τους δώσαμε ένα τσάι, ένα καφέ να πιούν για να μην πεθάνουν. Θα πεθάνουν στα χέρια μας. Τι να τους κάνουμε τώρα. Θα πεθαίνουν στα χέρια μας. Εγώ θα ήθελα να μου πει ο δάσκαλος από το Δέριο ένα πρωινό που είχε το περιστατικό στο σχολείο. Είναι δηλαδή, με τα παιδιά είχαμε κάποιο περιστατικό πρωί. Να μας πει ο δάσκαλος από το Δέριο. Εγώ να πω καλησπέρα σε όλους. Άκουγα προηγουμένως, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος ιδίως για τον ορεινό όγκο. Δεν είχαμε εδώ πέρα να τα εκπροσωπούμε όλα για τον ορεινό όγκο προς Θεού. Σίγουρα υπάρχουν και εδώ κάτω διάφορα προβλήματα με τους συγκεκριμένους. Απλά θέλω να ξέρετε ότι μετά πάρα πολύ και οι αποστάσεις. Έτσι, εγώ επειδή είμαι θύμα όλες αυτές τις ιστορίες και έγινε αυτό πάνω στο βόνο, οπότε ό,τι και να έκανα εκεί, ευτυχώς δεν μου δέσανε τα πόδια όπως έγινε το Ρεμίσκι στην Άνω Βυρσίνη. Καταρχήν, δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω με κανένα. Μέσα στο βουνό. Δηλαδή, όπως σήμα πάνω απ' όλα. Γι' αυτό πιστεύω επιμένω να δοθεί περισσότερη σημασία στον ορεινό όγκο. Και εκτός αυτό είναι και ο πληθυσμός, ο κόσμος που έρχεται επάνω. Εγώ δυστυχώς ξέχασα να φέρω το κινητό μου πριν από τρεις μέρες, κάτω από το χωριό μας ακριβώς, κάτω από το μικρό Δέριο, ήταν 150 άτομα. 150 άτομα δεν έχει το Δέριο, πρώτον. Δεύτερον, είχαν στήσει τα σκηνάκια τους εκεί πέρα, είχαν βάλει τα καζάνια εκεί πέρα. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι από ανταπόλεμο. Πολλές φορές έρχονται, επειδή δεν έχουν πού να πάνε στο χωριό, πηγαίνουν στο τζάμι. Το τζάμι είναι απέναντι από το σχολείο μας. Έχουν 50 παιδάκια στο σχολείο. Έρχονται και προσπαθούν να μπουν μέσα για μια ζεστασιά ή οτιδήποτε. Η αστυνόμευση δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν επαρκεί αυτή η αστυνόμευση. Κάποιος το είπε προηγουμένως. Ότι παίρνεις τηλέφωνο, έχεις κάποιον εξαντλημένο εκεί πέρα εθιμοθάνατο, παίρνεις τηλέφωνο, ενημερώνεις και σου λένε αρμόδιοι είναι της οριστιάδας, αρμόδιοι είναι με τα
ταξάδες, αρμόδιοι είναι το σοφλί. Μέχρι να βρούμε άκρη, ίσως και να πεθάνει ο άνθρωπος. Περνάνε ώρες. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι κρίμα. Κρίμα για τα παιδιά, γιατί τρομάζουν. Κρίμα για τους ηλικιωμένους. Και κρίμα για όλους. Αυτά τα περιστατικά που περιγράφεται τώρα και τα ξέρω δήμαρχος που είπε, αλλά δεν τα ξέρουμε εμείς. Το αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τα κάνουμε γνωστά, όχι για να τα καταδικάσουμε, να πούμε ότι θα πρέπει να γίνουν γνωστά, όπως για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Το μέγεθος του προβλήματος δεν το έχουμε υπόψη ούτε εμείς οι υπόλοιποι πολίτες, αλλά φαντάζομαι ούτε και τους γιατρείς. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε πραγματικά μαζί με το ψήφισμα είναι η γνωστοποίηση του προβλήματος. Που είναι σημαντικό. Αν γνωστοποιηθεί έτσι όπως πρέπει να γνωστοποιηθεί, πιστεύω ότι θα λυθεί. Καταπληκτική τη δυσκολία. Επομένως, άμεσα θα πρέπει να απαιτήσουμε δημιουργία συνοριακού τμήματος εκεί, διότι δεν βλέπω να υπάρχει λύση, αν δεν υπάρχει μόνο μια συνόμιση προς τέτοιες ώρες του τράβου. Και επίσης να επισημάνω μια κίνηση πολύ πρόεδρο εδώ, ότι θα πρέπει να είμαστε μια επιφυλακή όσον αφορά τα αντιοστάσια μας, τα εδραγωγεία μας, διότι γίνονται τακτικές βλάβες και διαρρήξεις στα σημεία αυτά από τους ανθρώπους αυτούς, και δημιουργούν πρόβλημα στα συστήματα χλωρίωσης. Με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά προβλήματα με την χλωρίωση των οικισμών. Και θα πρέπει οι πρόεδροι να έχουν το νου τους. Να επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να αποτυπώσει όλα αυτά που υπόθηκαν. Αυτό είναι το ορισμό της υπόθεσης, δηλαδή οι μαρτυρίες και η καθημερινότητα. Αν μπορούμε να την αποτυπώσουμε σε ένα χαρτί, πώς έχει διαμορφωθεί και σε τι κατάσταση βρίσκεται, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη διαμαρτυρία και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε απέναντι στο ελληνικό κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση. Δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, ούτε θα πρέπει να γίνει να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά το κράτος με την αστυνόμευση. Αλλά δεν μπορεί, όπως είπε και ο φίλος, συστάνητο φροντίζοντας τα ζώα να φροντίζει κάθε μέρα και 9 άτομα. Και υπάρχουν και όρια, ο καθένας έχει τα όρια του. Δεν μπορεί να φροντίζει εκατοντάδες. Λοιπόν, έχω συμπληρώσει μερικά πράγματα από αυτά που έχουμε πει. Έχουμε και την επιστολή στην Ινάκο. Θα διαμορφώσουμε με ένα ψήφισμα. Θα σα το κοινοποιήσουμε προσωπικά. Αν θέλει κάποιο να κάνει τι παρατηρήσει του κόσμου, να το βγάλουμε προ τα έξω. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το θέμα.